Γινόμαστε μάρτυρες ενός ρεσιτάλ αναθεωρητισμού από τους Τούρκους και το ερώτημα, Σωτήρη Δανέζη, είναι αν μετά από αυτές τις ακραίες πρωτοφανείς πραγματικά δηλώσεις ο δρόμος αυτός έχει επιστροφή. Ναι, νομίζω σε ορισμένους είναι πασιφανές τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία. Με δεδομένη την αποτυχία της να ξαναγράψει το διεθνές δίκαιο και να επιτύχει τους στόχους της ερμηνεύοντας καλωδοδοκούν τη διεθνή νομοθεσία, ανοίγει τη βεντάλια των διεκδικήσεών της με τη Δύση και την Ελλάδα, βάζει όλα τα γνωστά αλλά και νέα θέματα στο τραπέζι και εξακολουθεί να απαιτεί να της δοθεί μια θέση δίπλα στους ισχυρούς της διεθνούς σκηνής. Κορυφαίος στόχος για τον Ερντογάν βέβαια είναι να σώσει τις προεδρικές εκλογές του 2023, τις οποίες χάνει σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θεωρητικά η πρόκληση μιας διεθνούς κρίσης είναι πάγια τακτική που αποπροσανατολίζει τους ψηφοφόρους από τα πραγματικά προβλήματα. Είναι διατεθειμένος να ρισκάρει ένα θερμό επεισόδιο πέρα από κάθε λογική? Για την ώρα, ο Ερντογάν παρασύρει στη δίνη της έντασης σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως βλέπουμε. Βάζει φωτιά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με σειρά εμπριστικών δηλώσεων και απειλεί να διαβεί το Ρουβίκονα στο Κυπριακό, με ορισμένους αναλυτές να αναφέρονται ακόμη και σε σενάρια προσάρτησης του ψευδοκράτους. Στην Άγκυρα και στο Προεδρικό Παλάτι, τα νεύρα φαίνεται πως είναι τεντωμένα και όχι μόνο για τις δημοσκοπήσεις. Ενοχλεί η εμβάθυνση των σχέσεων Αθήνα-Ουάσιγκτον και ο νέος ρόλος που φαίνεται να αναλαμβάνει η Ελλάδα στην περιοχή με την στρατηγική αξιοποίηση της Σούδας και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Ορισμένοι αναλυτές σχολιάζουν πως αν συνυπολογίσει κανείς και την ανατροπή που έρχεται των συσχετισμών στο Αιγαίο με την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού οπλοστασίου έως το 2030, γίνεται τότε αντιληπτό γιατί τα γεράκια της Τουρκίας αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και οδηγούν βέβαια τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην κόψη του ξηραφιού.